Μεγάλη επιτυχία σημειώνει ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός αθλητικής ρομποτικής για μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Θα διαγωνιστούν μέσα από τα ρομπότ τους σε αθλήματα παραδοσιακά αλλά φτιαγμένα έτσι όπως πρέπει να είναι για τα ρομπότ, όπως ο μαραθώνιος, το ράλι, το ποδόσφαιρο, η πάλη, η τοξοβολία, η σφαιροβολία και άλλα πολλά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι διότι φιλοξενούμε περισσότερα από 1000 παιδιά και επιπλέον μαζί τους τους προπονητές και τους συνοδούς τους. Είναι ένα από τα μοναδικά γεγονότα στην Ελλάδα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο τεχνολογικό γεγονός χρόνιας, το οποίο πραγματοποιείται στο Φιλονίδιο Κλειστό Γυμναστήριο Λιμένα Χερσονήσου, το οποίο διοργανώνουν η Κοινοφελής Επιχείρηση του Δήμου Χερσονήσου και ο Ελληνικός Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Ο Δήμος Χερσονήσου διαχρονικά σήμερα, αλλά θα το κάνει και πολύ περισσότερο στο μέλλον, στηρίζει τις καινοτόμες προτάσεις και πρωτοπορεί κάνοντας άλματα. Η ρομποτική λοιπόν, με τη στήριξη και τη δικιά μας, δημιουργεί τον πρώτο διεθνή διαγωνισμό αθλητικής ρομποτικής. Βάλαμε ψηλά τον πήχη και θεωρώ ότι για πρώτη φορά το έχουμε πετύχει σε συνδιοργάνωση με την ομάδα του Hero. Η ρομποτική είναι το άθλημα του μέλλοντος και το στηρίξαμε, το αγκαλιάσαμε από την πρώτη στιγμή εδώ στο Δήμο Χερσονήσου. Γιατί οι νέοι με τις πρωτοβουλίες και με τις δημιουργίες τους φέρνουν το αύριο σήμερα. Δηλαδή μέσα από την τεχνολογία προσπαθούν να δείξουν πώς θα είναι το μέλλον της πατρίδας μας. Είναι στα πρότυπα μεγάλων διοργανώσεων του εξωτερικού και νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που συμβαίνει στο νησί μας. Βρίσκομαι εδώ σαν πρεσβευτής της ομάδας ρομποτικής. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι το μέλλον η ρομποτική. Αθλητισμός, επιστήμη και ρομποτική είναι δρόμοι παράλληλοι και εμείς ήταν χρέος μας ως Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου, ως Υφυπουργείο Αθλητισμού να συνδράμουμε στην προσπάθεια των παιδιών. Έχουμε προσφέρει υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Η ρομποτική στην Εστονία και στον κόσμο γενικότερα είναι το μέλλον. Οι συνεργασίες μεταξύ των παιδιών και των οργανισμών προωθούν την καινοτομία. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε την εντυπωσιακή τελετή έναρξης του πρωτοποριακού διεθνούς μαθητικού διαγωνισμού αθλητικής ρομποτικής, ο οποίος προάγει τη δημιουργικότητα της νέας γενιάς με την τεχνολογία του αύριο. Η πρόοδος στον τόπο θα έρθει με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, θα έρθει με την τεχνητή νοημοσύνη, παράλληλα βεβαίως και με μέριμνα για την εργασία, για την κοινωνία, για το σύνολο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτή την εκδήλωση που εκπαιδεύουμε και εμείς τα παιδιά. Έρχομαι από την Κύπρο, εκπροσωπώ τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής, ο οποίος οργανώνει παρόμοια διοργάνωση στην Κύπρο. Ο διεθνής διαγωνισμός πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, του Υφυπουργείου Αθλητισμού, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Κρήτης, του Δήμου Χερσονήσου και του Δήμου Ηρακλείου. Οι νικητές των τριών πρώτων θέσεων κάθε κατηγορίας διεκδικούν προκρίσεις σε παγκόσμιους διαγωνισμούς ρομποτικής στο εξωτερικό, καθώς επίσης ταξίδια και μοναδικά δώρα τεχνολογίας.